Διαφορετικά. Το Υπουργείο λέει ότι όλα πάνε εντάξει με το τάξεις. Ότι αντέχει 150.000 την ημέρα και δεν μπαίνουν ούτε 60-70. Καθημερινώς, επομένως, έχει μεγάλες αντοχές και δεν έχει πρόβλημα. Παρατάσεις δεν θα δοθούν. Κανονικά θα πάμε μέχρι τέλος Αυγούστου, όπως έχουν οριστεί οι ημερομηνίες από την αρχή. Τώρα το τι θα μαζέψει, δεν το ξέρω. Εμένα ο στόχος μας είναι να μαζέψει. Ναι, όλο ο στόχος είναι να μαζέψει. Όχι, θα μπορέσει. Αν δεν μαζέψει, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί θα έχουμε οριζόντια μέτρα. Δεν αντέχει ο κόσμος μέτρα. Mm-hmm. Αλλά έτσι νομίζω συμφωνούμε. Εντάξτε, αν δεν μαζέψουν τα χρήματα που προβλέπεται να μαζευτούν, είναι προφανές ότι από κάπου αλλού πρέπει να τα βρουν, κύριε Παπαδάκη. Ακριβώς, κύριε Οικονόμου. Επειδή να, λοιπόν, να εάν σήμερα ακούω τον κόδωνα του κινδύνου για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την κατάσταση που επικρατεί, είναι διότι στη φορολογική μεταρρύθμιση του Σεπτεμβρίου που θα ξανάρθει, και είχα την ευκαιρία αυτό να το πω και στη Βουλή, ότι παιδιά, αυτή τη φορολογική μεταρρύθμιση έχουμε ένα μήνα ολόκληρο, το μήνα του Αυγούστου, να καθίσουμε κάτω και να λειτουργήσουμε με την κοινή λογική, η οποία δεν είναι τόσο κοινή όσο κοινός νομίζεται. Δεν είναι. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι είμαστε Δανία, ξέρω εγώ, ή είμαστε Ελβετία. Όχι, δεν είμαστε ούτε Δανία ούτε Ελβετία. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προσαρμοστούμε. Σας προτείνετε δηλαδή μείωση των φορολογικών συντελεστών? Ναι. Και ποιες είναι οι προτάσεις? Εγώ προτείνω μείωση των φορολογικών συντελεστών. Προτείνω εκλογήκευση, για την οποία είχα και τη διαβεβαίωση από τον κύριο Μαυραγάνη, αυτής της τρελής ιστορίας του φόρου πολυτελείας με τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Διότι εντελώς αυτό τρελή. Είναι τελείως τρελό. Είπατε και ένα παράδειγμα πολύ επιτυχημένο. Τα έχουμε πει και εμείς και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε. Μα το μέτρησα. Απόλυτο. Μα είναι έτσι. Το μέτρησα. Έτσι είναι. Δηλαδή ο Φουκαράς ο υδραυλικός με το Σκόντα, που έχει ένα Σκόντα 2000 ή ένα. Πώς το λένε. Hyundai 2000. Και ο άλλος που έχει 1950 Mercedes. Δεν πληρώνει φόρο πολυτελείας. Μα κάτσε, βρε παιδιά. Υπάρχει αυτό που λέγεται εργοστασιακή αξία. Υπάρχει και όμως δεν το διορθώνει, κύριε Μπακογιάννη. Πάνε για το 2014. Γιατί λέει τώρα όπως είναι θα τα αφήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει και πάμε το 2014 να το διορθώσουμε. Ναι, αλλά μια κοινωνία μπορείς να τη φορτώνεις. Ξέρετε, φτάνει κάποια στιγμή το ελαττήριο μέχρι ενός ορισμένου σημείου και μετά τεινάζεται. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να πετύχουμε, κύριε Οικονόμου. Πρέπει να πετύχουμε και για να πετύχουμε πρέπει να μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά με έναν ορθολογισμό. Ακριβώς. Δεν ακριβώς. Μπορείς να ζητάς παραπάνω από ότι με βάση πραγματικά την πραγματικότητα μπορείς στην να κοινωνία, πάρεις. Οι υπουργοί, κύριε Παπαγιάννη, εσείς κυκλοφορείτε.